αναδρομικά που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους το 2014, το μακρινό 2014. Ήρθε η ΑΔΕ φέτος 18 Δεκεμβρίου, μάλλον πέρυσι 18 Δεκεμβρίου του 2019, με επίγουσα απόφασή της και επέβαλε στις ΔΟΗ να εκαθαρίσουν εισοδήματα αναδρομικά που αφορούσαν χρόνια προηγούμενα του 2013, καταβλήθηκαν στους φορολογούμενους το 2014, συγκεντρωτικά στο τελευταίο έτος. Αυτό έφερε φοβερά μεγάλες στρεβλώσεις στις εκαθαρίσεις των συνταξιούχων και από το γεγονός και μόνο ότι αθροίστηκαν αναδρομικά 3, 4, 5 ετών σε μία χρονιά, ήρθαν και προσθέθηκαν πάνω στα εισοδήματα της χρονιάς εκείνης, προέκυψαν φόροι που με τις προσαυξήσεις πολλές φορές ήταν άνω του 50-60% των εισοδημάτων που εισπράξανε. Ιδανικά σε κάποιες περιπτώσεις υψηλών συνταξιούχων της περίοδου εκείνη ήταν μεγαλύτερα τα ποσά των φόρων και των προσαυξήσεων σαφώς που βεβαιώθηκαν από το ποσό που τελικά είχαν εισπράξει ως αναδρομικά. Το ζήτημα είναι λίγο έτσι λεπτό, γιατί από τη μια μεριά λέμε ότι αφού είχατε λάβει αναδρομικά, οφείλατε να τα δηλώσετε και έπρεπε να έχουν δηλωθεί. Αυτό είναι σωστό. Οι συνταξιούχοι όφειλαν να δηλώσουν τα αναδρομικά τους στη χρήση του 2014, επιλέγοντας είτε τη φορολόγησή τους στο έτος που τα εισέπραξαν, είτε στο έτος που αφορούσαν. Μάλιστα, δεν μιλάμε, αυτό ακριβώς σας θέλω να σας πω. Δεν μιλάμε για μια περίπτωση 5, 10, 100 χιλίων συνταξιούχων. Μιλάμε για 72.000 συνταξιούχων, οι οποίοι ξέχασαν, δεν έλαβαν γνώση από τα ταμεία τους έγκαιρα, ούτως ώστε να δηλώσουν τα αναδρομικά. Σε κάθε περίπτωση όφυλαν και δεν τα δήλωσαν. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε τη δυνατότητα, είχε το δικαίωμα να το κάνει με τον τρόπο που το έκανε. Νομικά, ναι, αλλά αν θέλετε λίγο να δούμε το ηθικό κομμάτι του πράγματος. Δεν γίνεται 18 Δεκεμβρίου να πηγαίνει επίγουσα απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕ της ΔΟΗ να μην προλαβαίνει κανένας φορολογούμενος να ενημερωθεί και να ασκήσει το δικαίωμα που του έδινε ο νόμος να φορολογηθεί στο έτος που ανάγονταν τα αναδρομικά. Οπότε βρέθηκε τέλος του χρόνου με ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο. Τέλος του χρόνου, πολλοί ενημερώθηκαν μάλλον και στην αρχή του χρόνου γι' αυτό, με ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο από την ΑΔΕ πολλών χιλιάδων ευρώ. Ήταν λοιπόν οι προσαυξήσεις και ο φόρος, γιατί κοιτάξτε, και ο φόρος για τα αναδρομικά του 2014. Φανταστείτε πώς είναι το σύστημα εκεί. Ένας, όποιος υποβάλλει αίτημα για ταξιοδότηση στη χώρα μας, ναι, επειδή είμαστε μια χώρα που λειτουργούμε, που έχουμε πολύ γρήγορα ανακλαστικά, ειδικά στο ασφαλιστικό μας, υποβάλλει ένα αίτημα για ταξιοδότηση το 2009 και η σύνταξή σου τελικά έρχεται το 2014. Χάνεις τα χρήματα από το 9 μέχρι το 14. Όχι, θα παίρνεις το 14 και σου δίνει το δικαίωμα, αν όμως επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, να επιστρέψεις με συμπληρωματική δήλωση χωρίς πρόστιμο στο 2009 και να δηλώσεις τα χρήματα που δικαιούσουν ναι, τότε. Πολλοί κόσμος, 72.000 τουλάχιστον που ελέγχθηκαν, δεν το έκαναν. Κακώς δεν το έκαναν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν τους δόθηκε όμως το δικαίωμα να απολογηθούν γιατί δεν το έκαναν, όπως ορίζει ο νόμος. Παράσκησε η ΑΔΕ μία διάταξη που μάλιστα φρόντισε για να είναι καλυμμένη και νομικά να την εμπλουτίσει με μια τροπολογία που πέρασε το τελευταίο φορολογικό στις λεπτομέρειες που λέγαμε πριν, ούτως ώστε να μην προσβάλλεται νομικά κατά τη δικιά μου άποψη. Άρα, σαφέστατα, μιλάμε για μία διάταξη ωστόσο που έρχεται τώρα. Περνάει, ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομιμοποιεί. Ό,τι έπρεπε να γίνει, γίνεται από 18. Και διαγράφονται έτσι προσαυξήσεις. Γιατί έγινε 18, μισό λεπτά. Γιατί έγινε 18 Δεκεμβρίου, θέλω να το καταλάβει πολλοί κόσμος που ψήφισε δικηγόρους. Παρακαλώ. Γιατί έγινε 18 Δεκεμβρίου, βγήκε η απόφαση. Η διάταξη που σας αναφέρω στο 46-46 ψηφίστηκε 16-12. Οπότε από 18-12 έως 31-12 βεβαιώθηκαν όλα τα αναδρομικά. Καταλαβαίνετε ότι έγινε άλλος από και από τους συνταξιούχους και από τους λογιστές και από την Ομοσπονδία μας. Σήμερα λοιπόν, πληροφορίες, αλλά είναι έγκυρες πληροφορίες, του αναφέρουν ότι θα κατατεθεί διάταξη αμέσως στις επόμενες ημέρες που θα λέει τα εξής. Καταρχήν, θα διαγράφει το σύνολο των προσαυξήσεων για όλα αυτά τα χρόνια που από το 2014 και μετά, αν το λάβετε υπόψη σας και δείτε ότι έχουν περάσει 6 χρόνια, το επιτόκιο είναι 8,5% το ετήσιο. Βάλτε το μόνο στο ποσοστό, βγαίνει περίπου στο 70% του κύριου φόρου είναι προσαυξήσεις. Διαγράφει όλες τις προσαυξήσεις. Δίνει παράταση στην προθεσμία πληρωμής που έλγει 28 Δευτέρου, τουλάχιστον ένα δίμηνο. Θα πάει 30 Τετάρτου η πρώτη δόση να πληρωθεί. Και επίσης διορθώνει λάθη της υπηρεσίας σε περιπτώσεις που τα αναδρομικά τα είχαν δηλώσει συνταξιούχη υπηρεσία, δεν το έλεγξε, δεν το είδε, να διαγραφεί το ποσό του φόρου.
Της τελευταίας στιγμής η πληροφορία είναι, αλλά αυτή θέλω να τη δω έτσι, είμαι λίγο επιφυλακτικός πάνω σε αυτό, ότι θα δίνει τελικά το δικαίωμα στους συνταξιούχους να τα φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται και όχι στο τελευταίο φορολογικό έτος. Γι' αυτό λοιπόν συμβουλευτικά, και επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί από αυτούς είναι παθόντες, να μην βιαστεί κανείς να πάει να πληρώσει 28 Δευτέρου. Η διάταξη θα έρθει το αργότερο. Δευτέρα, Τρίτη, θα αρχίσει η διάταξη. Είναι σίγουρο ότι θα δοθεί παράταση, σίγουρα θα διαγραφούν προς αυξήσεις, σίγουρα θα μπορούν να ρυθμίσουν. Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι πληροφορίες μας λένε θα δοθεί και η δυνατότητα τελικά να τα φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται. Λοιπόν, έχει τεθεί και ένα ζήτημα για το τι γίνεται τελικά για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και των αγροτών, και πολύ είναι ο κόσμος, λαμβάνουμε και τα μηνύματα καθημερινά, κύριε Χρυστοφοράκη, που λένε ότι πότε πρέπει να κάνουν τη σχετική αίτηση τελικά, να επιλέξουν την ανάλογη κατηγορία που θέλουμε, την οποία θα φορολογηθούν κιόλας. Λοιπόν, αφού κατατέθηκε λοιπόν το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, ένα φορολογικό έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα, να τη δούμε σε πολύ λίγο. Αφού κατατέθηκε λοιπόν το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, βλέπουμε την κάρτα ήδη, ναι, που προβλέπει τις ασφαλιστικές κλάσεις που ο καθένας από εμάς θα μπορεί να επιλέξει από μόνος του, το ποσό το οποίο θέλει να πληρώσει. Δηλαδή η πρώτη ασφαλιστική κλάση, οι ελεύθερους επαγγελματίες του παλιού ΤΕΒΕ, είναι τα 220 ευρώ, δυνητικά μπορεί να φτάσει τα 574 ευρώ. Για τους αγρότες είναι τα 121 ευρώ. Τον πρώτο χρόνο φτάνουν στα 124 μετά από 3 χρόνια. Αλλά καθένας μπορεί να επιλέξει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε το εισόδημα της προηγούμενης χρήσης, ούτε όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος, ούτε τα χρόνια που ασκεί το επάγγελμα όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Μάλιστα, υπάρχουν δύο σημαντικές προβλέψεις, κυρίως για τη νέα γενιά. Όποιοι έχουν κάνει έναρξη και ασφαλίζονται πρώτη φορά, δεν έχουν κλείσει την πρώτη πενταετία ασφάλισης τους την 31/12/19 ή μάλιστα ξεκινάνε τώρα με έναρξη και επιλέξουν να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το 50% της δεύτερης ασφαλιστικής κλάσης, να ξεκινήσουν από εκεί. Είναι δυνητικό το δικαίωμα, είναι το ελάχιστο αυτό, που είναι τα 136 ευρώ, έτσι θέλοντας το Υπουργείο να δώσει μια όθηση στους νέους ανθρώπους να ασκήσουν αυτό που λέμε το επιχειρήν. Το ίδιο ισχύει για τους αγρότες και μια επιπλέον ουσιαστική διάταξη που υπήρξε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ξεκαθάρισε λίγο μια τεράστια κατά την άποψή μου αδικία. Όποιος εργάζεται ως μισθωτός το πρωί και για να συμπληρώσει το εισόδημά του έρχεται το απόγευμα να κάνει μια δεύτερη εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μπλοκάκιας, ασκήσει μια επαγγελματική δραστηριότητα, εάν και εφόσον οι εισφορές από τη μισθωτή του εργασία υπερβαίνουν τις εισφορές της δεύτερης ασφαλιστικής κλάσης, τα 246 ευρώ δηλαδή, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος αντιστοιχεί σε ένα μεικτό μηνιαίο εισόδημα περίπου στα 930 ευρώ, δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών, ΤΕΒΕ, παλιού ΤΕΒΕ για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Αυτό λοιπόν απελευθερώνει πάλι μια κατηγορία ανθρώπων και τους απαλλάσσει από το να δουλεύουν. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όλοι στην Ελλάδα ζούμε σε μαύρη εργασία τα απογεύματα για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και χωρίς να από πάνω τους να κρέμεται αυτός ο φόβος των ασφαλιστικών εισφορών που μπορούσε υπό προϋποθέσεις να τους πάρει και το εισόδημα που εισπράττουν στο σύνολό τους και μάλιστα δύο χρόνια και μετά. Ειδικά όταν μιλάμε βέβαια και για νέους επιχειρηματίες οι οποίοι θα έκαναν έναρξη, έτσι. Είναι ένα βασικό έξω. Το 90% των ανθρώπων που δουλεύουν ως μισθωτοί το πρωί και το απόγευμα κάνουν μια δεύτερη εργασία σαν ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι άνθρωποι στο ξεκίνημά τους. Τώρα που υπάρχει η σύγχυση και η αγωνία πολλών. Τέλος Φεβρουαρίου υποχρεούνται όλοι οι μη μισθωτοί να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου του 2020. Από τη στιγμή που το νομοσχέδιο δεν έχει ψηφιστεί, γίνεται κατακλυσμός τηλεφωνημάτων στα γραφεία τα λογιστικά που έχουν συνηθίσει όλοι να παίρνουν για πάσα νόσο. Ναι. Τι εισφορές θα πληρώσω στο τέλος του μήνα. Το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Θα ανοίξει μία επιπλέον πλατφόρμα στις πάρα πολλές που έχουν ανοίξει τον τελευταίο καιρό, έως τις 12 Μαρτίου. Έως 12 Μαρτίου. Έως 12 Μαρτίου θα έχουν το δικαίωμα, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες, θα έχουν το δικαίωμα όλοι να επιλέξουν την ασφαλιστική κλάση στην οποία θέλουν να ασφαλιστούν. Όσοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν επιλέξουν κάποια ασφαλιστική κλάση, από αμέλεια, από αβεβαιότητα, από οτιδήποτε, έως 12 Μαρτίου, θα ασφαλιστούν αναγκαστικά στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, τα 220 ευρώ, και αυτή η επιλογή θα τους ακολουθεί έως 31/12
του 2020 που θα μπορούν να αλλάξουν ασφαλιστική κλάση. Α, εάν υπάρχει θέλουν. Ένα περιθώριο, ας πούμε. Τώρα, στο ερώτημα που κάνουν πάρα πολύ, μα ποια κλάση ασφαλιστική να επιλέξω, θα υπενθυμίσω ότι εγώ είμαι λογιστής 22 χρόνια, στα τελευταία 22 χρόνια πρέπει να έχουν αλλάξει γύρω στα 8 με 10 ασφαλιστικά νομοσχέδια ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνιστούσα σε όλους. Όσοι είναι κοντά στη σύνταξη, σε μεγάλη ασφαλιστική κλάση, όσοι ξεκινάνε τώρα, ας ξεκινήσουν με την πρώτη ασφαλιστική κλάση, να δούμε πώς θα πάει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους αν θέλουν και τα εισοδήματα θα τους επιτρέψουν να ανέβουν παραπάνω. Πολύ πολύ σύντομα, γιατί στέρεψε δυστυχώς ο χρόνος. Επίδομα το ΚΕΤΟΥ, άνοιξε και επίσημα η πλατφόρμα, κύριε Χριστοφοράκη, νέα δεδομένα πλέον με φόντο το επίδομα κοίησης. Βέβαια. Έχουμε το επίδομα το ΚΕΤΟΥ. Είναι η προσπάθεια που είχαμε αναφέρει πάλι στην εκπομπή σας για την υπογεννητικότητα να παταχθεί μάλλον το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Είναι τα 2.000 ευρώ τα περιβόητα για όσα παιδιά. Τα οποία που θα πρωτοφτάσουν τώρα. Γεννιούνται. Και σε δύο δόσεις κιόλα, χίλια Κοιτάξτε, και χίλια. Όταν δίνονται χρήματα, καλό είναι να λέμε ευχαριστούμε και μπράβο. Εντάξει, ναι, αλλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 2.000 ευρώ δεν θα φτάσουν ούτε για τα έξοδα μέχρι να βγεις από το νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν τα είχαμε και χθες. Λοιπόν, από πρώτη-πρώτη τα παιδιά γεννήθηκαν και στο εξής. Άνοιξε πλατφόρμα, θα πρέπει η μητέρα που είναι δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει στην ειδική πλατφόρμα αυτή έτοιμα μια αίτηση και τα στοιχεία που απαιτούνται είναι το IBAN, η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού και το ΆΜΚΑ του νεογέννητου παιδιού. Πότε είναι, πρέπει να γίνει, κύριε Χριστοφοράκη, αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή γίνεται το πολύ χρονικά. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία γέννηση του παιδιού. Είναι το μέγιστο που μπορεί από να γίνει. Από την ημερομηνία γέννησης. Ναι, γι' αυτό μάλιστα είπαμε το πρώτο του 20. Τα χρήματα, η πρώτη δόση των χρημάτων, τα πρώτα 1.000 ευρώ θα τα λάβουν οι γονείς 30 μέρες μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την αίτηση. Τα υπόλοιπα 6 μήνες μετά την πρώτη δόση. Από 17 του μήνα όμως έχει ανοίξει και η υπηρεσία μία στάση στα μευτήρια, είναι πιλωτική. Είναι μέσα όμως τα δύο δημόσια νοσοκομεία του νομού μας και το Παγνή και το Βενιζέλη νοσοκομείο που εκεί πηγαίνοντα ένα παιδί που γεννιέται πηγαίνοντας να πάρουμε τη βεβαίωση της πράξης γέννησης, ταυτόχρονα το νοσοκομείο του δίνει ΆΜΚΑ και αφημί. Σε αυτή την υπηρεσία και σε αυτά τα νοσοκομεία, όσοι γονείς γεννήσουν παιδιά, γίνεται ταυτόχρονα και η αίτηση για το επίδομα γέννησης νέου τέκνου. Οπότε δεν χρειάζεται να τρέχουν στους λογιστές τους. Απλές διαδικασίες τελικά. Απλοποιείται η διαδικασία, ναι. Κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστήσω θερμά για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να αποσαφηνίσαμε λίγο το πλαίσιο κάποιων οι οποίοι τα έβλεπα λίγο θολά. Έτσι. Εγώ θέλω και μέσα στο πνεύμα των ημερών που είμαστε. Έχετε εκδήλωση αύριο. Βέβαια. Έχουμε την εκδήλωση, έχουμε τον ετήσιο αποκριατικό χορό μας, η Ένωση Φαροτεχνικών. Πού? Γίνεται στο Μάρε, στην πλατεία του Ξενία. Αύριο. Αύριο το βράδυ. Σάββατο. Αύριο το βράδυ. Είναι καλεσμένοι όλοι οι τηλεθεατές. Θα είμαστε μέσα στο πνεύμα των ημερών, με μάσκες, με γέλιο, με χαρά, να ξεχάσουμε λίγο φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, γιατί πάνω απ' όλα είναι χαρά, η υγεία και το να περνάμε καλά στη ζωή μας.